Ο Ουκρανικό στρατό εκτοξεύει 8.000 βλήματα πυροβολικού την ημέρα, αποκάλυψαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στη γνωστή δυτική σελίδα Financial Times. Ο αριθμό των βλημάτων που χρησιμοποιούνται αυξήθηκε κατακόρυφα αμέσω μετά την έναρξη τη Ουκρανική Αντεπίθεση. Ω αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε μια τεράστια πρόκληση για τι Ηνωμένε Πολιτείε και του άλλου δυτικού συμμάχου του Κιέβου, οι οποίοι δυσκολεύονται να καλύψουν τι Ουκρανικέ ανάγκε σε η Αμερικανική κυβέρνηση του Τζον Μπάιντεν προσπαθεί με νύχια και με δόντια να αυξήσει τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχεται στου Ουκρανού, ειδικά αυτή τη προσπάθεια κρίσιμων πυρομαχικών, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αντεπίθεση έναντι των ρωσικών δυνάμεων. Οι προσπάθειε των Αμερικανών εστιάζουν κυρίω στην παράδοση περισσότερων βλημάτων, 155 χιλιοστών, τα οποία χρησιμοποιούνται μανιωδώ από τα Ουκρανικά πυροβολικά συστήματα κατά μήκο τη πρώτη γραμμή. Οι βραχυπρόθεσμες προμήθειες προέρχονται από τα δυτικά αποθέματα πυρομαχικών, ενώ υπάρχουν σχέδια και για μακροπρόθεσμες αποστολές βλημάτων, τα οποία θα παραχθούν από την δυτική αμυντική βιομηχανία. Η Financial Times είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα πως ως αποτέλεσμα των λιγοστών εναπομεινάντων βλημάτων, οι Ουκρανοί αναγκάστηκαν να εκτοξεύουν πυράβλους που παράγονται στη Βόρεια Κορέα. Εργαζόμαστε σκληρά, προσπαθούμε να βιαστούμε όσο μπορούμε και να παράγουμε βλήματα 155 χιλιοστών όσο γρηγορότερα γίνεται, δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλο ασφαλεία του Λευκού Οικού. Δεν θέλουμε να πάει ούτε μία ημέρα χαμένη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίε με την Βουλγαρία και την Νότια Κορέα για προμήθειε βλημάτων στην Ουκρανία, ενώ διαπραγματεύονται παρόμοια συμβόλαια και με την Ιαπωνία, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο Αμερικανικό στόχο παραγωγή 90.000 βλημάτων πυροβολικού κάθε μήνα θα χρειαστεί τουλάχιστον μέχρι το 2025 για να υλοποιηθεί, γεγονό που δείχνει την αδυναμία του Αμερικανικού στρατού σε αυτό το ζήτημα. Πριν από τον πόλεμο, η κύριη στρατιωτική στόχη μα ήταν να κατασκευάσουμε νέα πυρομαχικά για άρματα μάχη, δήλωσε ο Αμερικανό στρατηγό Γκάι Γουάλτ, αντιπρόεδρο του Οργανισμού Εθνική Αμυντική Βιομηχανία. Οι νέε δυτικέ προσπάθειε εντείνονται όσο η Ουκρανία συνεχίσει την αντεπίθεσή τη στα νότια και στα ανατολικά τη χώρα. Τι τελευταίε ημέρε το Κίεβο ανακοίνωσε πω ανακατέλαβε το Σταραμαγιόρσκοε, ένα χωριό στο νοτιοανατολικό Ντονιέτσκ που βρίσκονταν υπό ρωσικό έλεγχο από την αρχή του πολέμου. Η Ουκρανία εκτοξεύει σήμερα μέχρι και 8.000 βλήματα πυροβολικού κάθε ημέρα, πολλά περισσότερα από αυτά που θα εκτόξευαν οι Ηνωμένε Πολιτείε, αναφέρουν Αμερικανοί επίσημοι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.